Ήρεμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο βαθύ της Σάμου μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στην Κάτω Πύλη και η οποία ξεκίνησε από συμπλοκές ανάμεσα σε ετούντες άσυλο διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια ομάδα μεταναστών έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας φιάλες υγραερίου, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του καταβλισμού να καεί. Αμέσως μετά το σβήσιμο της φωτιάς έγινε σύσκεψη των τοπικών αρχών, στην οποία αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κυβέρνηση η άμεση αποσυμφόρηση της Σάμου, αφού χιλιάδες ετούντες άσυλο δεν έχουν πού να μείνουν. Στον καταβλισμό αυτό, χωρητικότητας 650 ατόμων, φιλοξενούνται 5.700 άνθρωποι. Με απόφαση του Δημάρχου Σάμου, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τρίτη.